Μνημόνιο στήριξης, ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης. Άρα σου λέγανε αυτοί, κυρία, για όταν, όσο είσαι μέσα σε αυτό, εγώ το κάνω για να στηρίξω το ευρώ, δεν το κάνω για να στηρίξω μόνο εσένα. Μόλις φύγεις, σου το λέει από μόνος του, θα φύγεις από το ευρώ. Δεν ισχύει αυτό που λέγεται, ναι, ότι ωστόσο, αν φύγουμε δεν ωστόσο, θα φύγουμε από το ευρώ. Ωστόσο και η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια. Θα απαντήσω. Δεν είναι λαγή, ακούστε μόνο, με. Θα απαντήσω. 18 σημεία έχετε. Ναι, αλλά από αυτά όπως είδατε περισσότερα θα είναι συνέχεια προς διαπραγμάτευση, διότι εγώ πιστεύω και ξέρετε και την άλλη φορά το λέγαμε ότι έχω πάει στον εισαγγελέα γι' αυτό, πιστεύω ότι έχει διωγγωθεί το έλλειμμα. Και έχει διωγγωθεί όχι γιατί δεν υπήρχε το έλλειμμα των νοσοκομείων, αλλά γιατί έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να πει: έχω 2 εκατομμύρια μετανάστες, κάτω να κοπανηθείτε, το έλλειμμα των νοσοκομείων δεν το βάζω για τους περιθάλπω. Δηλαδή, πολιτικές λύσεις δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν έρχεται η Τρόικα και σου λέει: ναι, το καταλαβαίνουμε ότι έγινε βίαιη αναπροσαρμογή, αλλά όμως ήταν αναγκαία λόγω του εξαιρετικού αϊψηλού ελλείμματος. 16% σου λέει, κύριε. Και έρχεται στη μάνα μου και τη λέει: συγγνώμη, κυρία μου, 16% θα σου κόψω το μισό τη σύνταξη. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος σου. Είσαι για φούντο. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου λέει και υπάρχει αυτή η λογική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, υπάρχει και έχουν κυκλοφορήσει και non-papers στην Κομισιόν, υπάρχει λογική ότι θα δώσουμε μια επιμήκυνση σε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, αλλά... Εάν όμως σε αυτή τη διάρκεια αυτού χρόνου εμείς δεν κάνουμε τίποτα και καθόμαστε έτσι. Όχι και... Διότι εγώ αυτό βλέπω. Τουρισμός μηδέν. Καταδυτικός τουρισμός, έχουμε ψηφίσει ένα νομοσχέδιο από την άλλη φορά που ήμουν βουλευτής. Τίποτα, μηδέν. Από το 5 στο 7, από το 12. Η Ευρώπη πραγματικά δίνει το μήνυμα ότι ναι, θα σας δώσουμε μια ερμηνεία. Αλλά όχι, κύριε, τα αφήνω όλα και είμαι τρελός. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση της Ευρώπης, ότι δεν θα τα ζήσετε. Μα δεν γίνεται. Πάμε στη Γερμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Δημητρίου, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινωνιών Γερμανίας. Ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Δημητρίου. Καλησπέρα σας από τη Γερμανία. Γεια σας. Είμαστε σε μια αναζήτηση της επόμενης μέρας με όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες εδώ πέρα, οι δύο χώρες. Η μία χώρα λέει κατάργηση μνημονίου εντελώς, ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη περίπτωση Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑ, Δημοκρατική Αριστερά. Λένε όχι να το φτιάξουν.